Λοιπόν, συνάδελφοι, καλησπέρα. Έχουμε καθυστερήσει λίγο και είναι αρκετές οι διαφάνειες που πρέπει να συζητήσουμε. Και λέω να συζητήσουμε γιατί πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε. Παρακαλώ πολύ να μην καταγραφεί. Βλέπω ότι δεν καταγράφει ακόμα και αυτό είναι σημαντικό. Είχα έρθει με την εντύπωση. Τους κόκκινους δεν τους θέλουμε εδώ, δεν ξέρω αν όμως. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Είχα έρθει λοιπόν με την εντύπωση, και αυτό δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία, ίσως δεν έχει καμία σημασία, ότι θα υπερασπιστώ. Νομίζω για πρώτη, ενώ αντιθέτως θα πρέπει να, εντός εισαγωγικών, να κατακεραυνώσω έναν συνάδελφο εφόσον και αν μπορέσω. Για πρώτη φορά, νομίζω, εγώ δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στη μικρή ουρολογική εμπειρία, δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι ανάλογο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε ένα περιστατικό, το πώς το χειρίστηκε ένας από εμάς και αν έκανε σωστό ή λάθος, γιατί ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ένας από εμάς, βρέθηκε κατηγορούμενος. Και θα πρέπει εμείς να δούμε τι ακριβώς έγινε. Και η ομάδα η δικιά μας θα πρέπει να κοιτάξει με πολύ κριτικό βλέμμα, όχι να κατηγορήσει κατά ανάγκη, αλλά με πολύ κριτικό βλέμμα υπέρ του αρρώστου, γιατί ο στόχος μας είναι ο άρρωστος. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, αφού θα σας παρουσιάσω το περιστατικό, θα ήθελα στο τέλος, με έναν από εσάς, εθελοντικά, να διαλέξουμε μερικές διαφάνειες από τις τόσες πολλές που θα δούμε, και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, έτσι ώστε αύριο το πρωί η παρουσίαση της υπεράσπισης του αρρώστου να γίνει από έναν από εσάς, εθελοντικά. Και επειδή είμαι πολύ γνωστός για το πώς διαλέγω εθελοντικά, θα ήθελα, αν δεν βρεθεί κάποιος, να διαλέξω εγώ κάποιον συνάδελφο. Θα προχωρήσουμε με το περιστατικό, όπου έχουμε έναν 49χρονο δικηγόρο. Η επιλογή του περιστατικού είναι από κοινού, περισσότερο του Διονύση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά καλό περιστατικό, είτε είναι δικηγόρος είτε δεν είναι δικηγόρος τελικά. Αποφασίζει να κάνει μια εξέταση PSA στα πλαίσια ενός ασυμπτωματικού προληπτικού ελέγχου. Βλέπετε την τιμή 4,6. Είχε δακτυλικό έβριμα, κυρίως στην ασυμμετρία. Η σύσταση του γιατρού του, του πρώτου γιατρού, του εναγόμενου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι βιοψία. Ένα PSA πάνω από 3, νέος άνθρωπος, και η βιοψία δείχνει αυτό που βλέπετε, ένα Gleason 6, 3-3, σε 4 από τις 6 βιοψίες του δεξιού λόβου. Ο κλινικός του έλεγχος, η κλινική του, συγγνώμη, σταδιοποίηση, φαίνεται ότι είναι φυσιολογική. Τίθεται ένα κλινικό στάδιο TAF2, κυρίως λόγω της δακτυλικής εξέτασης, και η θεραπευτική επιλογή που αποφασίζει από κοινού ο γιατρός με τον άρρωστο είναι η ριζική προστατεκτομή, στην οποία και υποβλήθηκε. Συγγνώμη, επειδή είμαστε λίγοι, Ανδρέα, ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να ρωτάμε... Βεβαίως. Βεβαίως. Απλώς νομίζω ότι θα έχουμε... Πολλές ερωτήσεις, ναι, βεβαίως, αυτό είναι σίγουρο. Απλώς ήθελα να τρέξω το δεδομένο, ότι αυτό είναι δεδομένο, δεν ξέρω αν θα το συζητάγαμε, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε, γιατί είναι μια κοινή απόφαση του αρρώστου με τον γιατρό του και τελικά προχωρήσαμε σε αυτό. Δεν θα κριθούμε, δηλαδή, αν ήταν λάθος η επιλογή η θεραπευτική η συγκεκριμένη, και δεν θα ήθελα να χάσουμε πολύ χρόνο. Οι διαφάνειες που έχουμε ετοιμάσει είναι πολλές, μερικές από αυτές είναι και βαριές. Απλά συμφωνούν, υπάρχει κάποιο. Μπράβο, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Έγινε, είναι ένας δικηγόρος, δεν είναι απαραίτητο, το ξέρουμε όλοι. Ήθελε ο γιατρός, δεν είναι εντορέκτα, είναι ένα απλό MRI και βγήκε και αυτό φυσιολογικό. Αν ρωτάτε αν θα είναι ρουτίνα, φυσικά ξέρετε καλά, όπως ξέρουμε κι εμείς, ότι δεν πρέπει να είναι και ρουτίνα. Η αλήθεια είναι, θα σας απαντήσω επομένως για να γίνει διαδραστική και να γίνει κουβέντα, ότι προτάθηκαν εναλλακτικές θεραπείες. Και αποφασίστηκε από κοινού η ριζική προστατεκτομή. Σε αυτό έχει προχωρήσει καλά ο γιατρός. Όταν λέμε 4 από τις 6 βιοψίες δεξιά, σημαίνει ότι έκανε 12.
Σημαίνει ότι έκανε μια καλή βιοψία 10 κομμάτια δεξιά, 10 κομμάτια αριστερά και βρέθηκε μόνο αυτό. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για να είμαι ειλικρινής, αλλά 4 από τις 6. Ναι, 6 και 6. Σωστά. Προχωράμε. Βρέθηκε λοιπόν ένα παθολανατομικό στάδιο με διήθηση του δεξιού λοβού και το παθολανατομικό κλίσον σκόρ είναι 7. 4 συν 3. Υπάρχει high grade pin, αν λέει κάτι αυτό και θα το συζητήσουμε, περινευριδιακή διήθηση, χωρίς αγκιακή διήθηση και έχουμε σε μία θέση μια μικροσκοπική διήθηση της κάψας. Παθολανατομικά. Με ένα μεταχειρητικό PSA, στο χρόνο υποδιπλασιασμού του, μικρότερο από το 0,1. Και η θεραπευτική αντιμετώπιση του αρρώστου που προτάθηκε και φυσικά ο άρρωστος δεν ήξερε από τον γιατρό είναι το παρακολουθούμε. Δεν ήξερε τις άλλες πιθανές οψιόνι. Αυτό που του προτάθηκε από τον γιατρό του και αυτό ερχόμαστε να συζητήσουμε είναι γιατί δεν έχουμε άλλες πληροφορίες και θα δείξουμε στα επόμενα δύο διαφάνειες ότι θα το παρακολουθήσουμε, μην ανησυχείς, αυτό είναι. Ένας νέος άνθρωπος, ενεργής. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει στο συγκεκριμένο. Ο ασθενής είναι πλήρως εγκρατής, έχει ένα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. Καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την εγκράτειά του, είναι ευχαριστημένος και όσον αφορά τη στήση του, είναι ευχαριστημένος. Στο πρώτο δωδεκάμενο το PSA του είναι σε σχετικά αποδεκτά επίπεδα, αλλά σταδιακά αρχίζει και αυξάνει μέχρι που στα 4 χρόνια φτάνει την τιμή του 1,25. Και επειδή στην σύζυγο, και αυτό είναι ένα κλινικό σενάριο, έχει και έναν καλό φίλο ουρολόγο συμμαθητή, παίρνει και μια δεύτερη γνώμη για το τι συμβαίνει. Και ένας άλλος ουρολόγος διαπιστώνει μια πιθανή σκληρία στην περιοχή της αναστόμωσης, συστήνεται περαιτέρω έλεγχο, τον οποίο όμως ο άρρωστος αρνείται για τη βιοψία, κάνει έναν έλεγχο από τον καινούριο ουρολόγο του με μαγνητική τομογραφία, PET scan και το PET δείχνει πιθανές αιστείες καθήλωσης στην περιοχή της αναστόμωσης. Μιλάμε για 4 χρόνια μετά. Θα δείξω την επόμενη διαφάνεια και θα γυρίσω στις δύο αρχικές, γιατί νομίζω ότι έχουν σημασία. Παρακολουθεί το άρρωστος μας. Όχι, όχι. Έχει μια σταδιακή αύξηση ανά εξάμηνο μέχρι που περίπου στα τεστ χαμηλή. Δεν μετράμε. Τον παρακολουθούσε. Χωρίς να του προτείνει τίποτα άλλο. Παρά τη βιοχημική υποτροπή δεν του έκανε τίποτα άλλο. Παρά τη βιοχημική υποτροπή ο πρώτος συνάδελφος δεν του έχει κάνει τίποτα. Και ο νέος θεράπων συστήνει με την τιμή που είδαμε ακτινοθεραπεία και ορμονικό αποκλεισμό με αποτέλεσμα το μηδενισμό του PSA. Από την θεραπεία όμως ο άρρωστος έχει παρενέργειες. Και το σημαντικό είναι ότι αυτές οι παρενέργειες του θύμισαν την αρχική του κατάσταση, τον ενοχλούνε πλέον. Και για κάποιο λόγο, συγχωρέστε με, μηνύει τον πρώτο θεράποντα κατηγορώντας τον ότι η τωρινή του κατάσταση θα είχε αποφευχθεί αν είχε πραγματοποιηθεί λεμφαδενεκτομή και επικουρική ακτινοθεραπεία. Αρχικά. Και εμείς πρέπει να το υπερασπιστούμε. Γυρίζω λοιπόν δύο διαφάνειες πίσω για να θυμίσω ότι αυτός ο άρρωστος είχε ένα PSA 4,6 με έναν ασύμετρο λοβό, Gleason score 6 και θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια κατηγορία κινδύνου θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτόν τον άρρωστο με την κλινική του σταδιοποίηση. Χαμηλού κινδύνου. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα, με το παθολανατομικό στάδιο υψηλού κινδύνου, λέει ο συνάδελφος. Και εγώ συμφωνώ. Γιατί βγάζει ένα στάδιο ΤΑΦ3α με τη μικροσκοπική. Οπ, συγγνώμη. Λόγω διήθησης της κάψας. Είναι και τέτοια περινευριδιακή διήθηση. Ναι, και η περινευριδιακή διήθηση. Παίζει να παίζει, αλλά κυρίως
η κάψα. Και φυσικά και το Gleason score. Και η ηλικία. Απόλυτα σωστά. Συμφωνώ. Και που δεν το έχουμε και βάλει. Και ένα πολύ δύναμο. Σωστά. Σωστά. Επομένως, πρέπει να συζητήσουμε εάν έπρεπε να γίνει εισαγωγική ορμονοθεραπεία, αν έπρεπε να γίνει λεφαδενεκτομή, αν έπρεπε να συσταθεί επικουρική ακτινοθεραπεία και φυσικά ποιες εξετάσεις κατά τη διάρκεια, ποιες εξετάσεις θα γίνουν επί βιοχημική υποτροπή, ποια θεραπεία και πότε θα συσταθεί αν υπάρξει βιοχημική υποτροπή μετά από τη ριζική προστατεκτομή. Θα ήθελα όμως να μείνουμε σε δύο πράγματα για τα οποία παραπονέθηκε ο άρρωστος. Δηλαδή ότι αν είχε γίνει λεφαδενικός καθαρισμός από πριν ή αν είχε μπει επικουρική ακτινοθεραπεία αμέσως μετά, ο άρρωστος θα ήταν καλύτερα. Δεν θα είχε τέτοια προβλήματα. Γιατί γι' αυτό παραπονέθηκε. Θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά κυρίως γι' αυτό παραπονέθηκε. Όπως πολύ σωστά είπατε, με τα κριτήρια του Αμίκο, τα οποία έχουν εστερνιστεί οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και νομίζω ακολουθούμε όλοι, ο άρρωστός μας ξεκίνησε από χαμηλού κινδύνου, αλλά κατέληξε υψηλού κινδύνου. Και η ερώτηση την οποία θα ήθελα απαντήσεις είναι, έχουμε αξία της εισαγωγικής προεγχειρητικής ορμονοθεραπείας στα ενδοπροστατικά νεοπλάσματα? Υπάρχουν 3-4 διαφάνειες, δεν έχουν άμεση σχέση. Επέμενε ο Διονύσης να τα βάλουμε για να συζητήσουμε. Δεν έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητάμε, γιατί θεωρούμε δεδομένα ορισμένα πράγματα. Αλλά ήθελα να συζητήσουμε για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Θα τις περάσω λίγο πιο γρήγορα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν παίζουν ρόλο στη συνολική επιβίωση, ούτε στην ελεύθερη επιβίωση νόσου. Και αν κάποτε λέγαμε ότι πιθανόν να μας επηρεάσουν τα εγχειρητικά μας όρια, πιθανόν να τα μειώσουν και όλα αυτά, σήμερα ξέρουμε ότι ούτε και αυτό παίζει και μάλλον δεν έχει κάποιο ρόλο. Το περνάω γρήγορα, είναι ένα μήνυμα που μάλλον θέλουμε να περάσουμε για τον καρκίνο του προστάτη περισσότερο. Και ένα ακόμα μήνυμα, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, είναι η καθυστέρηση στη λήψη της θεραπευτικής απόφασης για την αντιμετώπιση των ενδοπροστατικών νεοπλασμάτων τελικά παίζει κάποιο ρόλο για τους αρρώστους? Και ήρθα για να το υπερασπιστώ, πρέπει να το συζητήσω, θα το περάσω γρήγορα. Δεν αφορά τόσο το συγκεκριμένο άρρωστό μας, γιατί αφορά την αρχική θεραπεία, κυρίως τα δεδομένα που έχουμε. Και φαίνεται ότι όταν χειρουργούμε νωρίς τους αρρώστους μας, μάλλον δεν κάτω από τους 3 μήνες, η καθυστέρηση αυτή των 3 μηνών δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο. Θα το προσπεράσω λίγο πιο γρήγορα. Και το ίδιο συμβαίνει και από μεγάλες μελέτες, φαίνεται ότι πιθανόν να μην έχει και τόσο μεγάλη αξία αν ο άρρωστός μας έχει ή δεν έχει βιοχημική υποτροπή. Προχωράω λοιπόν. Αναγκαιότητα εκτομής, γι' αυτό παραπονέθηκε ο άρρωστος. Ο άρρωστος παραπονέθηκε ότι έπρεπε να έχει γίνει λεφαδενικός καθαρισμός ευθύς εξ αρχής. Ο άρρωστος πώς παραπονέθηκε, από τον άλλο τον ουρολόγο. Από τον άλλο τον ουρολόγο. Τον δεύτερο ουρολόγο. Τον δεύτερο ουρολόγο. Που εμείς, θυμίζω, είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπίσουμε τον άρρωστο και τον δεύτερο ουρολόγο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δηλαδή, κάποιος από εσάς θα διαλέξουμε 4-5 διαφάνειες και αύριο αυτό θα υπερασπιστούμε. Με κριτικό πνεύμα και με καλό πνεύμα. Όχι με κακό πνεύμα. Τέθηκε ένα θέμα. Τον υποψίεσε ο άλλος. Οπότε μπαίνει ένα θέμα. Έρχεται σε εμάς αυτός ο άρρωστος και εμείς είμαστε οι δεύτεροι ουρολόγοι. Και θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τις θέσεις σας. Πόσοι από εσάς την ερώτηση έπρεπε να είχα κάνει κάτι διαφορετικό, θα λέγατε ναι και πόσοι όχι στον ασθενή αυτό? Δεν θα προχωρήσω τις επόμενες διαφάνειες, γιατί θα ήθελα τη γνώμη σας. Έτσι. Άρα πόσοι θα καταρχήν πόσοι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι, για να δούμε λίγο. Πιστεύουν σχεδόν όλοι. Γιατί να μην έκανε κάτι ίσως, να μας πούν αυτοί. Και μετά το άλλο, πόσοι από εσάς θα λέγατε ότι όχι, όλα καλά τα έκανε ο γιατρός, ό,τι σου έκανε? 2. Θέλω όμως να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, συγχωρέστε με γι' αυτό, γιατί εμείς έχουμε έρθει να υπερασπιστούμε τον άρρωστο, αλλά με κριτήρια τα οποία να είναι αντικειμενικά. Και επιμένω σε αυτό, για να μπορέσουμε να δούμε όχι να
κατακεραυνώσουμε τον πρώτο γιατρό, αλλά για να τον κάνουμε καλύτερο, για να μπορούμε τους επόμενους αρρώστους να τους βοηθήσουμε. Πόσοι από εσάς πιστεύετε, πόσοι από εσάς θα κάνατε σε αυτόν τον άρρωστο λεμφαδενικό καθαρισμό? Δεν είναι ερώτηση προς κρίση, εσείς με κρίνετε. Πόσοι από εσάς θα κάνετε λεμφαδενικό καθαρισμό? Πόσοι δεν θα κάνατε? Πολύ ωραία ερώτηση αυτό. Από ρουτίνα το κάνουμε ή δεν το κάνουμε? Πάντως η πλειοψηφία δεν θα κάνατε. Σωστά? Μάλιστα. Ναι, αλλά να ακούμε λίγο και την αιτιολογία. Γιατί δεν θα κάνουμε και γιατί θα έκανα. Ναι, πείτε μου. Προσπαθώντας να βοηθήσω τη συζήτηση, θα έλεγα ότι ναι, μεν ειδικά οι παλιότεροι ουρολόγοι συνηθίζουν ως ρουτίνα να κάνουν λεμφαδενικό καθαρισμό σε όλες τις ριζικές προστατεκτομές. Όμως έχουμε αρκετά βιβλιογραφικά δεδομένα που με ασφάλεια μπορούμε σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου να μην προβούμε σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση που εγώ είμαι ο δικηγόρος του διαβόλου αυτή τη στιγμή. Στον μπαμπά μας τα κάναμε λεμφαδενικό καθαρισμό, αν ήταν να χειρουργήσουμε τον μπαμπά μας? Εγώ μας τα κάναμε. Θα κάναμε, γιατί παρατείνει την επέμβαση κατά πριν, μόνο πριν, μία να ώρα. Προλάβω τον συνάδελφο, τον ψυχίατρο, γιατί θέλω να πω ότι, και το ενστερνίζομαι πιθανόν να σας προλάβω, δεν είναι πολύ καλή ερώτηση για έναν γιατρό τι θα κάναμε στο δικό μας τον άνθρωπο. Δεν είναι καλό κριτήριο. Απλώς για χάρη της συζήτησης, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, για χάρη της συζήτησης είναι μια ερώτηση που εμένα περνάει πάντα πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, χωρίς όμως να με επηρεάζει. Έχω, νομίζω, καταφέρει να με επηρεάζει απαραίτητα. Δεν ξέρω αν σας κάλεψα. Λέω το μικρόφωνο λίγο να μπορώ ναι. να καταλάβω. Σωστά, αλλά είμαστε νέοι ακόμα. Είμαστε νέοι ακόμα, δεν σκεφτόμαστε ότι θα αρρωστήσουμε. Αλλά τον πατέρα του για τον οποιοδήποτε. Είδατε όμως, έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι κριτήριο σωστό ενός γιατρού. Συμφωνώ γι' αυτό και σας πρόλαβα, γιατί μεταξύ μας στην κουβέντα ένας ψυχίατρος ήταν σίγουρο ότι θα με κατακεράβλωνε. Είδατε όμως διαφορετική αντιμετώπιση. Και είναι σημαντικό αυτό από έναν συνάδελφο που λέει: έχω αρκετά καλή ένδειξη ότι δεν πρέπει να κάνω. Στο δικό μου τον άνθρωπο πιθανό να έκανα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Εκτός των ουρολόγων. Η εντύπωση την οποία έχω και αυτά που συζητιώνται είναι ότι οι ουρολόγοι ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Είναι οι επιθετικοί ουρολόγοι και οι μη επιθετικοί ουρολόγοι, οι συντηρητικοί ουρολόγοι. Που σημαίνει ότι οι επιθετικοί, χωρίς να είναι 100% σίγουρο ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, τα βγάζουν όλα και ό,τι ήθελε προκύψει και δεν σέβονται ενδεχόμενα τη σεξουαλική λειτουργία, τις παρενέργειες, την απώλειες κτλ. Και οι άλλοι, οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί και σέβονται μεν αυτά. Τώρα, πού είναι η χρυσή τομή? Θέλω να πω το εξής. Όχι. Καταλαβαίνω το τι ακριβώς λέτε. Έχω την αίσθηση ότι όντως η μισή μπορεί να είναι ουρολόγοι έτσι, η μισή αλλιώς. Για να δούμε τι λέει η ουρολογία όμως, που μάλλον είναι πιο αντικειμενική. Ναι, βεβαίως, αλίμονο. Δεν είναι... Μόνο στο μικρόφωνο, ναι. Θα ήθελα να πω ότι εγώ γνωρίζω ουρολόγους οι οποίοι σε πίεση κάτω από 20 δεν κάνουν λεφαδενικό καθαρισμό. Αλλά, σε συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπετε ότι από μια ένδειξη χαμηλού κινδύνου νεόπλασμα, στη βιοψία φάνηκε ότι τελικά ήταν υψηλού. Σωστά. Και το πολύ πολύ, να πω και κάτι άλλο, κύριε Σκουλαρίκο, το πολύ πολύ να καθυστερήσουμε στην επέμβαση 15 με 20 λεπτά για τον λεμφαδενικό καθαρισμό. Σωστά. Βασίλη. Να προσθέσω κάτι. Για τον λεμφαδενικό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Τι λεμφαδενικό θα κάνουμε? Ευρύ λεμφαδενικό, αυτό που κάνουμε συνήθως, γιατί μήπως δεν έχει και νόημα να κάνουμε έναν... Πολύ ωραία. Πραγματικά. Χάρη. Για το 15 λεπτά νομίζω ότι είναι ένα σχήμα λόγου. Βεβαίως. Να ρωτήσω μόνο αυτό. Η ηλικία παίζει ρόλο? Είσαι 49 χρονών. Σωστό. Να προχωρήσουμε. Να γιατί... Κάτι άλλο. Βεβαίως. Λοιπόν, συνάδελφος, απλά... Η βιοψία που έγινε η πρώτη δεν έδειχνε πυρηνευρική διήθηση, ας πούμε, ή διήθηση της κάψας. Το μετεχειρητικό αποτέλεσμα έδειχνε αυτό. Σωστά. Άρα είχαμε κάνει ήδη την επέμβαση. Σωστά. Για να σκεφτούμε λεμφαδενικό καθαρισμό. Σωστά. Επομένως, έχουμε να κρίνουμε
με την κλινική πληροφορία που είχε ο άρρωστος. Για να προχωρήσουμε λίγο στις διαφάνειες. Και απλά γύρισα πίσω στις ομάδες κινδύνου για να είμαστε, να ξέρουμε και να θυμηθούμε ότι ο πρώτος μας γιατρός χειρούργησε έναν άρρωστο χαμηλού κινδύνου. Και συγχωρέστε τις διαφάνειες στα αγγλικά, αλλά οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και στο τέλος, αν θέλετε, θα συζητήσουμε πόσο μας καλύπτουν νομικά, αλλά κυρίως είναι ένα κομμάτι που ακολουθούμε όλοι, και παρόλο που εμείς ερχόμαστε να υπερασπίσουμε τον άρρωστό μας, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι σαν ένας κανόνας, εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, και απαντώ σε αυτό που είπε ο Βασίλης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν είναι απαραίτητος σε χαμηλού κινδύνου εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Καθώς η πιθανότητα δεν ξεπερνάει το 7%. Και ο περιορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, αυτός που γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, στην ουσία δεν πρέπει να γίνεται. Αυτός είναι ο κανόνας. Δύσκολο το έργο της ομάδας της δικιάς μας για, το χαμηλού κινδύ, για την υπεράσπιση του αρρώστου συγκεκριμένα. Θα δούμε όμως. Αν θυμάμαι καλά, τα guidelines της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας έχουν και νομική ισχύ. Τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας έχουν νομική ισχύ, δηλαδή καλυπτόμεθα από αυτό εδώ. Η απάντηση είναι όχι, και υπάρχει μια πέρυσι σε μια ομάδα που συζητάγαμε, ήταν ότι δεν έχουν νομική ισχύ, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομική ισχύ. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά αν με ρωτάτε. Θα πω μόνο ότι τα προηγούμενα guidelines, και ο κ. Χατζηχρήστου, αν θέλει, μπορεί να με διορθώσει, μπορεί να ασφάλω σε αυτό που θα πω, δεν ήταν τόσο evidence-based όσο τα αμερικάνικα από την αρχή. Δεν ξέρω αν είναι μόνο, γιατί υπήρξε μάλλον μια πολύ κριτική περίοδος για το πώς βγήκαν τα guidelines. Αυτό βέβαια αλλάζει, γιατί υπάρχει στα καινούργια guidelines το level of evidence. Αλλά νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται για νομικό. Ένας από τους λόγους, χωρίς να είμαι νομικός, είναι και αυτός. Κύριε Χατζηχρήστου. Τα guidelines νομίζω σε καμία περίπτωση δεν είναι νομικό έγγραφο. Ούτε τα αμερικάνικα, ούτε οποιοδήποτε. Και νομίζω ότι θα την ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Ταγαρά, αλλά νομίζω ότι θα τον πιάσω στα γέλια οποιοδήποτε δικηγόρο, θα του φέρουμε οποιοδήποτε document. Έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι ένας νόμος, και εσύ λες, εγώ πήγα σύμφωνα με τον νόμο και βρίσκω τον πελάσο. Όχι, γιατί δεν ήταν έτσι και ήταν άλλη περίπτωση. Πολύ περισσότερο ένα έγγραφο, το οποίο δεν το έχει ζητήσει καμία αρχή, δεν έχει παραχθεί από κανένα και δεν έχει θεσμοθετηθεί ή νομοθετηθεί. Οπότε δεν είναι λογικό. Απλά είναι ένα καλό όπλο στα χέρια του υπερασπιστή δικηγόρου. Μία ερώτηση που να μην χαρακτηριστεί αφελής. Για ποιο λόγο δεν απορρίπτεται κατευθείαν με βούλευμα αυτή η υπόθεση από τη στιγμή που κάποιος την πάει στα δικαστήρια? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να γίνει να πάμε σε δίκη? Δεν νομίζω ότι. Ότι είναι λίγο αυτή. Να πάμε γιατί. Άμα το έλεγε όλο χημειοθεραπεία, αν το έλεγε. Ξέρω εγώ, ακτινοβολία. Θα σας μεταφέρω μία. Για ποιο λόγο το έκανα? Γιατί σε νέο. Δηλαδή δεν έχει ο δικαίωμα, εκεί θέλω να καταλήξω, να εκφράζει άποψη ο γιατρός, ο θεράπων. Για να δούμε μέσα από το. Όπως το ίδιο. Έχει, σαφέστατα έχει. Για να το κρίνει. Αλλά. Έχει δικαίωμα και ο άλλος να του κάνει μετά άλλη μήνυση και αυτό. Έχει δικαίωμα. Κύριε Χατζηχρήστου, αν μου επιτρέπετε, δεν έχει δικαίωμα να τον κρίνει το δικαστήριο, έχει δικαίωμα να τον κρίνει ο άρρωστος. Από το αποτέλεσμα. Και μετά καταλήγουμε. Λάθος ή σωστό θα το δούμε. Λάθος ή σωστό. Κύριε Ιωαννίδη, χωρίς να καταγράφετε την κάμερα, στο βάθος μπορεί να συμφωνούμε, μην νομίζετε, αλλά. Πρέπει να κρίνουμε και το αίτημα του αρρώστου. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, είμαστε γιατροί. Εγώ, σαν γιατρός, θα πάω να υπερασπιστώ τον άρρωστο. Πιθανόν να γίνω αντιπαθής στον συνάδελφο τον πρώτο και πολύ φιλικός με τον δεύτερο. Πιθανόν να μην τα καταφέρω, θα το δούμε αύριο το πρωί. Όπως είπαμε λοιπόν, οι οδηγίες σε χαμηλού κινδύνου λένε δεν είναι απαραίτητο, it is not necessary. Αλλά όχι obligatory όμως, γιατί οι λέξεις ίσως παίζουν και κάποιο ρόλο. Γιατί ακόμα και σε χαμηλού κινδύνου νεοπλάσματα, υπάρχει, όπως είπαμε, ανέβρεση διηθημένων λεμφαδένων σε εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή. Και εγώ σαν γιατρός θα πω ότι εγώ θα ήθελα να το ξέρω
γιατί αλλάζει πιθανόν, και θα συζητήσουμε πιο κάτω τι σημαίνει το πιθανόν, την πρόγνωση του αρρώστου μου. Επομένως, σαν ομάδα που πρέπει να υπερασπιστώ τον άρρωστο, θα πω ότι ναι, εντάξει, αλλά αν την είχε κάνει, θα συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε τι αποδείξεις έχουμε και τι ισχύ έχουν αυτές οι αποδείξεις που έχουμε. Και βέβαια, όπως είπε ο Βασίλης, έχει σημασία τι λεφαδενικό θα κάναμε. Γιατί αν κάναμε έναν περιορισμένο λεφαδενικό καθαρισμό που περισσότεροι έχουμε συνηθίσει, πιθανόν να μην πιάναμε και τίποτα. Ποια θα είναι η θεραπευτική χειρισμή. Δεν έβαλα μόνο τη διαφάνεια θεραπευτική χειρισμή για να τρέξουμε λίγο την συζήτησή μας. Ο πρώτος θεραπευτικός χειρισμός είναι η παρακολούθηση και η παρέμφαση επί βιοχημικής υποτροπής. Πιθανότητα αυτό έχει στο μυαλό του ο πρώτος συνάδελφος. Άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία, άμεση επικουρική ορμονοθεραπεία και άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με βράχη ή μακροχρόνια ορμονοθεραπεία. Σκέφτεται κανείς κάτι άλλο που πιθανόν εμείς να το έχουμε χάσει? Δεν ρωτάω στη συγκεκριμένη περίπτωση τι από αυτά είναι σωστά ή λάθος, θα τα συζητήσουμε. Σκέφτεται κανείς κάποια άλλη εναλλακτική λύση που μπορεί εμάς να μας έχει ξεφύγει? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς έχουμε προετοιμαστεί, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε το θέμα καλύτερα από εσάς, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε διαδραστικοί και να μας διορθώσετε αν έχουμε και κάνει και κάποια λάθη. Νομίζω ότι λίγο πολύ, μάλλον αυτές είναι οι εναλλακτικές. Και στην παρακολούθηση, το υπέρ που θα μπορούσε. Ποιο πάει με το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, να έχουμε μια αίσθηση. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι, 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 σωστό και ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, γιατί έτσι είναι. Ποιο λοιπόν. Τι από αυτά θα κάναμε ή όλα μαζί. Τι από αυτά θα κάναμε. Έχουμε τον πρώτο άρρωστο μας, τώρα τον έχουμε χειρουργήσει. Ξέρουμε το αποτέλεσμα του χειρουργείου. Δεν είμαστε πριν από το χειρουργείο που συζητήσαμε λίγο ως πολύ το λεφαδενικό καθαρισμό. Αλλά τώρα τον έχουμε χειρουργήσει. Έχουμε χειροπιαστά την ηλικία του, την επιθετικότητα του καρκίνου του και το ότι το πρώτο του PSA, για παράδειγμα, ήταν καλό. Αυτά τα τρία στοιχεία έχουμε στην ουσία. Πόσοι από εσάς θα κάνατε απλή παρακολούθηση σε αυτόν τον άρρωστο και παρέμβαση επί βιοχημικής υποτροπής μόνο? Ένα συνάδελφος, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πόσοι από εσάς θα κάνατε αμέσως, θα στέλνατε τον άρρωστό σας για ακτινοθεραπεία? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, βλέπω περίπου 10 χέρια. Πόσοι θα κάναμε άμεση επικουρική ορμονοθεραπεία? Και πόσοι θα κάναμε επικουρική ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με βραχυθεραπεία ή μακροχρόνια ορμονοθεραπεία? Ένας, δύο, τρεις και θα δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε κάποιους στο τέλος. Μάλιστα. Έχω ένα καλό group να υπερασπίσει την δικιά μου θέση. Τη δικιά μας θέση, μάλλον. Δεν υπάρχει δικιά μας. Στον ασθενή αναφέραμε αυτούς τους χειρισμούς μετά ή απλώς δεν του δόθηκε τίποτε? Του είπαμε μόνο παρακολούθηση. Ο Βασίλης θέτει ένα πολύ καλό ερώτημα. Γιατί κάναμε σπέρι. Έχει στήσεις, έχει εγκράτεια. Μήπως και ο ίδιος δεν ήθελε να προχωρήσει τίποτα άλλο. Δεν το έχουμε βάλει, Βασίλη, καθόλου στο κλινικό σενάριο. Δεν το έχουμε συζητήσει. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα το συζητήσουμε. Θεωρούμε. Και πιστεύω ότι και ο Διονύσης Μητρόπουλος δεν θα μου αλλάξει για δεύτερη φορά την ομιλία. Επαναλαμβάνω ότι ήρθα να υπερασπιστώ τον πρώτο γιατρό. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Ακριβώς. Είναι σαφές από το σενάριο. Ότι δεν προτάθηκε τίποτα άλλο. Είπε, βλέπουμε, μην ανησυχείς και έδρασε μόνο στο ένα. Για χάρη λοιπόν και του δικού μας σχολείου, αλλά και γιατί είναι πολύ συχνό και το ξέρουμε όλοι, δεν του πρότεινε τίποτα άλλο παρά μόνο απλή παρακολούθηση και θα δούμε τι γίνεται με το PSA. Και αυτό είναι πολύ άσχημο και νομικά και είναι εκτεθειμένος εντελώς. Να μιλήσουμε λίγο στο μικρόφωνο και αν θέλετε για να γνωριζόμαστε κιόλας, γιατί δεν μπορώ. Και τα ονόματα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Καλυνδέρης Νίκος, λέγομαι. Ναι, Νίκο μου. Τώρα ίσως μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ψάχνοντας το περιστατικό. Απλώς η διήθηση της κάψας την οποία βρήκαμε στο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα. Ωραία ερώτηση. Ήταν από την πλευρά που αφήσαμε, που κάναμε nerve sparing, ή ήταν από την άλλη πλευρά που ήταν, που δεν κάναμε nerve sparing? Δεν το γνωρίζω. Και έχει γίνει bilateral nerve sparing. Οκ. Λέμε.
Δεν το γνωρίζω. Δεν έχουμε μπει σε τόσο πολύ βάθος. Πείτε. Ναι, μπαλάτα. Να έχει στήσει για τρεις μήνες, θα είναι φαγκόσμιο φαινόμενο να έχει με unilateral. Και μάλιστα συντεναφίλει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εντάξει. Ποιος, πες μου. Όχι, Βασίλη, μην ζητάμε συγγνώμη. Ίσα-ίσα που με βοηθάτε να βγει... Ένα πράγμα που ίσως θα βοηθούσε είναι το ποσοστό κατάληψης του κάθε course στην αρχή, το οποίο ίσως μας οδηγούσε τότε. Ένα πράγμα λοιπόν που θα θέλαμε να σημειώσουμε και θα το ήθελα εγώ, παρόλο που ο ρόλος μου της υπεράσπισης του αρρώστου, επαναλαμβάνω και τονίζω ότι είναι καινούριος, θα πήγαινα πάλι πριν πάρω απόφαση για αυτόν τον άρρωστο, να συζητήσω με τον παθολογανατόμο μου ξανά το πλακάκι. Να δω τι λέμε για μικρή διήθηση. Είναι όντως διήθηση? Είναι της κάψας, φτάνει εκεί που είναι η μελάνη, μήπως είναι τεχνικό σφάλμα, να το ξαναδούμε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο 49 χρονών και δικηγόρο. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Να ρωτήσω, κάποιοι συνάδελφοι είπανε τον παρακολουθούμε. Μας δώσετε γιατί? Δώστε μας ένα σκεπτικό. Πιθανόν να μην είναι και λάθος. Το όνομα. Στο μικρόφωνο και το όνομα. Σπύρος, Σπύρο. Γιατί πρώτο μπορεί να μην υποτροπιάσει, ένα είναι αυτό. Και αν υποτροπιάσει, αν θυμάμαι καλά, περιμένουμε μέχρι το πίεση να φτάσει στο νούμερο 3 για να κάνουμε μια παρέμβαση. Μάλιστα. Άλλη σκέψη από τους υποστηριχτές της πρώτης... Το παρακολουθούμε από τη στιγμή που θα δούμε ότι... Το όνομα εμείς νοηζόμαστε, ναι, αλλά... Ναι, ναι, Ζαρογιάννος Αριστίδης. Παρακολουθούμε και σε περίπτωση βιοχημικής υποτροπής, που εδώ έχει αυξημένες πιθανότητες, με βάση το... θα συνιστούσαμε ακτινοβολία. Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω... Δεύτερο, δηλαδή ένα από τα δύο, Προσωπικά μου φτάνει και είναι πολύ ωραίες και οι δύο τοποθετήσεις. Θα δούμε, υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ένας από τους υποστηρικτές της άμεσης επικουρικής ακτινοθεραπείας ήταν τα πιο πολλά χέρια. Κωνσταντινίδης Μπάμπης λέγομαι. Μπάμπη, βλέπω υποψήφιο να μου παρουσιάσει τα slide αύριο και χαίρομαι ιδιαίτερα, Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχω να κάνουμε με έναν νέο άνθρωπο, άρα μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Δεύτερον, έχουμε παθολογοατομικό στάδιο ΤΑΦ3Α. Θεωρώ ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να του προταθεί και να του αναλυθεί διεξοδικά το θέμα της επικουρικής ακτινοθεραπείας. Μάλιστα. Άλλη άποψη, ενισχυτική. Όλες οι απόψεις είναι καλοδεχούμενες. Υποστήριξη της πρώτης πλευράς, Σπύρο, έτσι δεν είναι? Κάνουμε μια επικουρική ακτινοθεραπεία και μετά το PSA μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ανεβαίνει. Τι θα κάνουμε τότε? Δεν πρέπει να κοιτάμε και λίγο θέμα μακροχρόνια, επειδή είναι 49 χρονών και πρέπει... Εδώ δεν θα συμφωνήσω τόσο πολύ με αυτή την άποψη, γιατί είναι τελείως διαφορετικό θέμα η salvage θεραπεία μετά από υποτροπή της αρχικής μας θεραπείας. Εδώ συζητάμε το κομμάτι της αρχικής του αντιμετώπισης, αν έγινε σωστό. Γιατί οποιαδήποτε θεραπεία και αν κάνει αυτός ο άρρωστός μας, από τις 5, πιθανό να υποτροπιάσει. Από οποιαδήποτε. Δεν συζητάμε όμως αυτό. Συζητάμε ποια θα ήταν, γιατί αυτό είναι σε οποιαδήποτε μορφή θεραπείας. Συζητάμε το ποια θα του δώσει. Βήμα. Το επόμενο βήμα. Ποια θα του δώσει τη μεγαλύτερη επιβίωση ελεύθερη βιοχημικής νόσου, επιβίωση συνολική. Αυτό συζητάμε. Ποια είναι η ιδέα μας, αν θα έπρεπε να κάνουμε ή όχι. Άρη. Και για το δεύτερο. Ναι, ναι. Που... Ναι, η εργασία, νομίζω το 2005, αν θυμάμαι καλά, που προέκρινε τη δεύτερη. Δηλαδή ότι η άμεση ακτινοθεραπεία πριν τη βιοχημική υποτροπή έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ΤΑΦ3Α ή σε... Για να δούμε λοιπόν, για να προχωρήσουμε κιόλας, γιατί όπως είπα η διαφάνιση είναι και θα, από ό,τι βλέπω θα μείνουμε όμορφα πολύ αρκετή ώρα. Υπέρ της πρώτης λοιπόν της απλής παρακολούθησης, πιθανόν κάποιος να πει ότι από τους ασθενείς αυτούς κάποιοι δεν θα υποτροπιάσουν ποτέ και θα έχουν υποβληθεί άδικα σε επικουρική θεραπεία, όπως είπε ο Σπύρος, που στο κάτω-κάτω της γραφής έχει και σημαντική νοσηρότητα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα. Να δούμε πόσο σωστό είναι. Η εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή, ξέρετε πολύ καλά ότι μετράμε
τα διάφορα κουτάκια και βγάζουμε μια πιθανότητα υποτροπής. Δεν θα μείνω στο συγκεκριμένο πίνακα, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Και καινούριος πίνακας, για να μπορέσουμε να δούμε. Και τελικά, με βάση το νομόγραμμα, ο κίνδυνος προόδου της νόσου για το συγκεκριμένο ασθενή είναι 10% μετά από 8 χρόνια. Πριν πω εγώ τη γνώμη μου υπεράσπιση για τον άρρωστο, θέλω να μου πείτε τη δικιά σας γνώμη. Πώς ερμηνεύετε αυτή τη διαφάνεια? Αυτή είναι η πιθανότητα υποτροπής για το συγκεκριμένο ασθενή. Κύριε Χατζηχρήστου. Αν δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, όχι. Δεν είναι το θέμα του να κάνουμε τίποτα. Ναι, αν δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το μεταδυναμωγράμμα του κάτω. Σωστά. Κύριε Χατζηχρήστου. Νομίζω ότι οι ασθενείς που τους θυμόμαστε κάποιους ασθενείς έντονα, επειδή είναι έντονοι. Θυμάσαι εκείνος που φωνάζει και λέει και δεν φωνάζεις, τους μετριοπαθείς τους ξεχνάς την άλλη μέρα. Που λένε, α, εγώ δεν θέλω να χάσω τη στήση μου, δεν θέλω και να κυδιά και τα λοιπά. Αυτό είναι μια οργή η οποία κρατάει λίγο. Μετά από λίγο επανέρχονται και τους περνάει αυτό. Δηλαδή, γιατί έχεις μπροστά σου, έχεις το θάνατο. Δηλαδή, τι να το κάνω αν δεν μπορώ να ζήσω. Μιλάμε για καρκίνο και μιλάμε για ογκολογικό περιστατικό, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Mm-hmm. Ο ασθενής στον οποίο θα πει ο γιατρός ότι δεν χρειάζεται τίποτα, άσε τώρα το Βασίλη τον Τζόρτζη που σου λέει εκτινοθεραπείς, τρίχες, μην κάνεις τίποτα. Θα χάσει τη στήχη σου, τζάπα θα είναι. Και όντως να γίνει αυτό. Θα τον λατρεύσει τον Τζόρτζη μετά από 20 χρόνια και θα τον έχει εικόνα? Ή θα είναι στο ίδιο επίπεδο το συναίσθημά του? Ή εκεί που θα υποτροπιάσει η οργή θα είναι μεγάλη, ή σε αυτόν ο οποίος θα κάνει αυτή τη θεραπεία και θα πάει καλά, που ποτέ δεν θα μάθει τι θα γινόταν αν δεν έκανε τη συμπληρωματική και ας έχει το τίμημα, που δεν νομίζω ότι ποτέ δεν θα πει στον γιατρό αυτός με κατάντησε έτσι, γιατί δεν έχει ποτέ την απάντηση. Επομένως, τίθεται από τον κύριο Χατζηχρήστου δύο σοβαρά θέματα. Τίθεται το ογκολογικό που όλοι το βάζουμε, τίθεται και η ποιότητα ζωής. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, παρόλο που εμείς είμαστε υπερασπιστικοί του αρρώστου ομάδα, δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό, πώς βλέπετε αυτή τη διαφάνεια? Υπάρχουν μισογεμάτο το ποτήρι ή μισοάδιο? Μικρό το ποσοστό σας φαίνεται ή μεγάλο το ποσοστό? Βασίλης λέει 49 χρονών και εγώ τίθομαι υπέρ του. 49 χρονών. Σε 8 χρόνια ο άρρωστος αυτός θα είναι 57 και θα θέλει να ζήσει μέχρι τα 107. Ερώτηση θέλω πάνω σε αυτό. Ναι. Μπορείτε να μου κάνετε, γιατί αυτή είναι μια ανάλυση η οποία έχει δει μια στατιστική ανάλυση. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο το δεδομένο και το ποσοστό για το ηλικιακό γκρουπ του ασθενούς? Γιατί μπορεί στο ηλικιακό του γκρουπ του ασθενούς αυτό το νούμερο να είναι 30. Και στους 70 πλάς θα είναι 0. Σωστό. Αύριο θα το χρησιμοποιήσω σαν ισχυρό χαρτί σε μένα. Πρόοδο εννοείται μεταστάσεις. Να έχει... Τι εννοείται πρόοδο της νόσου? Να έχει βιοχημική υποτροπή, όπως θα βιοχημική υποτροπή. Μόνο βιοχημική υποτροπή. Ναι, βιοχημική υποτροπή. Δεν, ναι, κυρίως είναι βιοχημική. Την έχει τη βιοχημική. Τώρα μιλάμε για πρόοδο και μεταστάσεις. Θα πω όμως, Άρη, δεν είναι, μην ξεχνάμε το νεαρό της ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό το νεαρό της ηλικίας. Με όλο το σεβασμό προς τον πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, ποτέ δεν ξέρουμε, η βιολογική ηλικία μπορεί να είναι λίγο, η χρονολογική μάλλον μεγάλη, η βιολογική πολύ μικρή. Αλλά εδώ όμως μιλάμε για έναν υγιή νέο άνδρα. Το ξέρουμε σίγουρα ότι αυτός ο άνθρωπος θέλουμε να του δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης. Χάρη. Να πω κάτι. Αν δεν είμαι ο γιατρός και είμαι απέναντι, αυτό το 10, για τον γιατρό μπορεί να είναι ένα 10%. Μπράβο. Για τον άρρωστο, αν είμαι εγώ απέναντι, δεν θα το βλέπω έτσι. Και τα 8 χρόνια, πολύ λίγα. Σωστά. Με άλλα λόγια, άμα ρωτούσες κάποιον, κοίταξε αυτό το αεροπλάνο, έχει μια πιθανότητα. Πιθανότητα 10% να πέσει. Να πέσει. Θα έμπαινε κανένας μέσα. Σωστά. Κύριε Χατζηχρήστου, ευχαριστώ πολύ. Είναι, έστω και την τελευταία στιγμή, είναι πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Πρέπει όμως να θυμόμαστε, για να μην είμαστε κακοί αλλά αντικειμενικοί, ότι
κακά προγνωστικά σημεία στο παρασκεύασμα της ριζικής προστατεκτομής, που όλοι οι άρρωστοί μας δεν είναι όλοι οι ίδιοι, μόνο η κατάσταση των χειρουργικών ορίων, που είδατε δεν το συζητήσαμε, αλλά τώρα πρέπει να το βάλουμε, μπορεί να υπερασπιστούμε τον άρρωστό μας, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε μη αντικειμενικοί. Γιατί δεν είμαστε δικηγόροι. Ελπίζω ο δικηγόρος μας να μην είναι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Είμαστε γιατροί και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Φαίνεται λοιπόν ότι... Συγχωρέστε με. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άλλες παράμετροι, η θέση των εγχειρητικών ορίων, το μεταχειρητικό PSA, το Gleason Score, η εξωπροστατική επέκταση, που αυτό είχε ο αρρωστός μας, πιθανόν να μην έχουν στατιστικά σημαντική προγνωστική αξία. Ο Διονύσης Μητρόπουλος πρέπει να με πληρώσει λίγο, κάνω λίγο από τη δικιά του τη δουλειά. Αλλά είναι η πραγματικότητα, θα πρέπει να το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αυτό που θα έπρεπε κανείς να με ρωτήσει είναι, πες μου Αντρέα, τι level, πολύ καλό περιοδικό, τι level of evidence υπάρχει? 3. Και επομένως, η ζυγαριά είναι και από εδώ και από εκεί. Βεβαίως. Το όνομα. Μπούτας Παντελής. Παντελή. Είχαμε στην προηγούμενη διαφάνεια που είπαμε ότι σε 8 χρόνια ένα 10% κτλ. Αυτό εφόσον δεν κάνουμε τίποτα επικουρικό. Σωστά. Έχουμε κάτι αντίστοιχο. Εάν κάναμε κάτι επικουρικό, δηλαδή ένα ποσοστό, πόσο μειώνεται αυτό το ποσοστό, πόσο... όσον αφορά την επέκταση της νόσου. Από όσο γνωρίζω εγώ, αυτή τη στιγμή πάει να γίνει. Μέχρι τώρα δεν έχουμε όμως, τουλάχιστον εγώ. Αν κάποιος άλλος ξέρει κάτι διαφορετικό, δεν το έχουμε στα χέρια μας. Αν αυτός ο άρρωστος είχε κάνει επικουρική θεραπεία, τι με έλεγε? Πόσο μειώνεται το ποσοστό για να κάνουμε και μια επιλογή, ας πούμε. Αυτή η διαφάνεια είναι κυρίως για να είναι βαριά διαφάνεια, αλλά αυτή η διαφάνεια πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στο μυαλό μας, ότι δεν πρόκειται όλοι οι άρρωστοι να νοσήσουν, όπως είπε ο Άρης, μόλις βγήκε από την αίθουσα, ούτε όλοι να πεθάνουν από την νόσο. Και το ερώτημα δεν είναι φιλοσοφικό, αλλά είναι πραγματικό. Θα μπαίναμε σε ένα αεροπλάνο που έχει πιθανότητες 10% να πέσει? Και τι πιθανότητες είχαμε, αν πέσει, να βγούμε ζωντανοί? Δεν είναι φιλοσοφικό, είναι πραγματικό. Η αλήθεια είναι όμως ότι και από μεγάλα κέντρα, όπως βλέπετε, πολύ μεγάλα ονόματα, αν αυτό έχει κάποιο level of evidence, χαμηλό, φαίνεται ότι οι ασθενείς που θα έχουν υποτροπή, μέχρι να πεθάνουν, έχουν ένα μακρό χρονικό διάστημα. Αυτό θα το υπερασπιστεί η υπεράσπιση του πρώτου γιατρού. Αλλά μιλάμε για έναν άρρωστο που είναι 49 χρόνων. Δεν το ξεχνάμε. Το να πεθάνει σε 15 χρόνια ή 20, στα 69 του, θα είναι πάλι ένας νέος άνθρωπος. Και δεν πρέπει να του δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να μας ξεφύγει. Κάποιος θα μπορούσε να πει, και αυτό το είχαμε προετοιμάσει για να υπερασπιστούμε, τώρα θα πρέπει να το δούμε με λίγο διαφορετική άποψη, ότι περίμενε τον. Μόλις υποτροπιάσει, θα κάνουμε ακτινοθεραπεία διάσωσης. Μην μπερδευτούμε, δεν είναι με την επικουρική ακτινοθεραπεία που την κάνουμε αμέσως μετά, μόλις βλέπαμε, που οι περισσότεροι, και χαίρομαι γι' αυτό, είπαμε ότι θα κάναμε, αλλά μόλις υποτροπιάσει, φτάσει κάτω από το 1 και θα δείξουμε και με διαφάνεια, πιθανόν και κάτω από το μισό, θα μπορούμε να το κάνουμε με πολύ καλά αποτελέσματα. Και οι προγνωστικοί, οι κακοί προγνωστικοί δείχτες, θα μπορούσε να πει κανένας, είναι τα επίπεδα του PSA, τα υψηλά μετά την ακτινοθεραπεία, και η υπεράσπιση αύριο θα πει ότι αυτός ο άστος δεν είχε υψηλά επίπεδα PSA. Όπως επίσης φαίνεται ότι το doubling time ήταν μεγάλο αυτού του αρρώστου, όπως επίσης ότι η υποτροπή του ήταν στα 4 χρόνια τελικά, έφτασε στο 1,25. Αλλά αν το δει κριτικά κανείς, ίσως αυτό το 0,05 νανογραμμάρια, ένα ml, ένα εξάμηνο, να μην είναι και τόσο ασήμαντο τελικά. Και επίσης θα πούμε ότι η ακτινοθεραπεία διάσωσης, θα μας πει αύριο η υπεράσπιση, ότι φαίνεται ότι στην πενταετής ελεύθερη βιοχημικής υποτροπή τα νούμερα είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή
Το 74% εκείνων που υποβλήθηκαν σε επικουρική ακτινοθεραπεία, θα το δείξουμε και αυτό είναι δικό μας κομμάτι, ήταν ελεύθερης βιοχημικής υποτροπής μετά από 5 χρόνια. Συγκριτικά με ένα 50% των αρρώστων που παρακολουθήθηκαν. Αυτό είναι υπέρ του αρρώστου. Και με βάση αυτό είπατε εσείς ότι εγώ αυτόν τον άρρωστο θα τον ακτινοβολούσα άμεσα. Θα έρθει κάποιος να σας πει αύριο, συγχωρέστε με, θα έρθει κάποιος να σας πει αύριο ότι μια επιτυχή έκβαση σημειώθηκε στο 50% εκείνων που υποβλήθηκαν σε salvage ακτινοθεραπεία και η salvage ακτινοθεραπεία είχε αρκετά υψηλά ποσοστά με αποτέλεσμα το 52,6% της απλής παρακολούθησης και το 23,7% τα προσθέτουμε και τα κάνουμε 76,3% που είναι υψηλότερο ποσοστό από τις άμεσης ακτινοθεραπείας. Αλλά αυτός σαφέστατα δεν ισχύει. Και εκεί θα χτυπήσουμε αύριο. Δεν μπορείς. Αυτό είναι απλά μαθηματικά, αλλά δεν είναι εφαρμόσιμα μαθηματικά. Συγχωρέστε με. Ωραία. Επίσης, μελέτες μεγάλες που δείχνουν ότι η συνολική επιβίωση πιθανόν να είναι ανεξάρτητη από το αν οι άρρωστοι αυτοί είχαν βιοχημική υποτροπή ή όχι. Και αν αυτή η βιοχημική υποτροπή αντιμετωπίστηκε άμεσα ή καθυστερημένα. Και αυτό από μια μεγάλη κλινική, τόσο σε χαμηλού όσο και σε υψηλού κινδύνου ασθενής, φαίνεται ότι ίσχυε. Και θα ρωτήσω εγώ, και τι level of evidence έχουν αυτές οι μελέτες. Και πόσοι άρρωστοι ήταν στο πρωτόκολλο. Σύνολο, αρκετοί. Πόσο καιρό παρακολουθήθηκαν. Τι δόση ακτινοθεραπείας κάνανε. Είναι ερωτήματα και έχουμε ένα control arm. Βέβαια, δύσκολα θα έχουμε σε αυτές τις μελέτες. Επομένως, στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε έναν επιθετικό καρκίνο υψηλού κινδύνου σε ένα νέο άνθρωπο. Πόσο χαρούμενοι μπορούμε να είμαστε στα 49 ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αφήσαμε χωρίς επιπλέον θεραπεία. Η άμεση επικουρική θεραπεία έχει αρχίσει και διευκρινίζεται. Τα όρια φαίνεται ότι είναι πιο στενά, πιο μικρά, να μειώσουμε τις επιπλοκές μας. Και αυτή η διαφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μας, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι έχουν γίνει τα πράγματα σχετικά πιο συγκεκριμένα. Δεν πάμε να χτυπήσουμε όπου να είναι. Και φαίνεται ότι για την άμεση επικουρική θεραπεία, ακτινοβολία, συγχωρέστε με, όλες υπάρχουν τρεις μελέτες που αυτές έχουν δείξει, καλές μελέτες, μεγάλες μελέτες, τις βλέπετε, ότι η επικουρική ακτινοθεραπεία θα βελτιώσει την περίοδο ελεύθερης βιοχημικής υποτροπής, την περίοδο ελεύθερης κλινικής υποτροπής, τον τοπικό έλεγχο της νόσου και την πιθανότητα των ορμονικών χειρισμών. Υπέρ μας. Φαίνεται όμως ότι τη συνολική επιβίωση και την πιθανότητα ανάπτυξης μεταστάσεων ίσως και να μην τη βοηθούν. Τι γίνεται τώρα, σταματάω σε αυτή τη διαφάνεια. Πώς τη σχολιάζετε, εμείς είμαστε υπερασπιστές του αρρώστου. Νομίζουμε ότι σωστά απέτησε να είχε επικουρική ακτινοθεραπεία. Αλλά βλέπετε τρεις μεγάλες μελέτες που λένε ότι ναι μεν μας αλλάζει το ελεύθερο βιοχημικής υποτροπής, να μην αισθάνεται ο άρρωστος ότι «Α, έχω το PSA μου και ανεβαίνει» και αναγκαστούμε να τον στείλουμε στον συνάδελφο τον ψυχίατρο γιατί του δημιουργεί άγχος αυτό, που ίσως είναι, δεν είναι τόσο μικρό το να έχει έναν άρρωστο που έχει άγχος ότι το PSA του συνεχίζει και ανεβαίνει, την πιθανότητα ορμονικών χειρισμών και την κλινική υποτροπή. Αλλά μπορούμε να του πούμε ότι είτε την κάνεις, είτε την κάνεις, η συνολική σου επιβίωση, προσέξτε, η συνολική επιβίωση, το overall survival, γιατί αυτές οι μελέτες για το cancer specific survival, δηλαδή για την ειδική της, από τον καρκίνο του, δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολύ καλά τα πράγματα, αλλά και η πιθανότητα μεταστάσεων είναι οριακά. Κύριε Χατζηχρήστου. Αυτό είναι πάρα πολύ κέραιο, γιατί να επανέλθουμε σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι γιατί άμα αυτή γίνει δεκτή ως ορθή, τότε προφανώς δεν θα ήθελε ο ασθενής να είχε κάνει, γιατί θα χάσει τη στήση του,
γιατί θα έχει όλα τα αυτά που έχουν με τα θεραπεία, έπηξη και τα λοιπά. Δηλαδή, θα του καταστρέψουμε τη ζωή χωρίς να ζήσει παραπάνω και θα το πλέξουμε σαν ένα κικαιώνα. Άρα θα έπρεπε να του πούμε, ξέχνα το και όσο ζήσεις, μην ξανακάνεις ποτέ καμία εξέταση. Επομένως, ο παραμάτωρο χρόνος. Επομένως, μάλλον δεν έχουμε case, δεν έχουμε υπόθεση να στηρίξουμε. Ξανά το όνομα. Είναι σίγουρο ότι θα μου παρουσιάσει τις διαφάνειες αύριο, κύριε Χατζηγιάννη. Είναι δεδομένο. Μπάμπης Κωνσταντινίδης. Μπάμπη. Θα έλεγα όμως ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που συζητάμε, ο άρρωστος βιώνει βιοχημική υποτροπή. Δεν βιώνει κίνδυνο επερχόμενου θανάτου. Το ερώτημα που καλούμε να κρίνουμε παρόλα αυτά, αυτό είναι σωστό. Παρατήρηση σωστή, είναι δεδομένο. Πρώτον, δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Δεύτερον. Τι σημαίνει αυτό για τον γιατρό να πεθάνει, δεν ζει, αυτή η διαφάνιση που θα πάρει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πώς θα πει στον πρώτο γιατρό που εμείς είμαστε εναντίον του, πώς θα του πει όμως ότι έκανες λάθος. Θα μπορούσα να ζήσω περισσότερο. Δεν έχει κάποια απόδειξη. Είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να αλλάζουν. Γιατί ξέρετε, το overall survival είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν είναι το μόνο στοιχείο. Ή το borderline influence, το borderline, οι borderline προσωπικότητες μπορεί να ξεφύγουν κάποια στιγμή. Είναι σωστό. Σωστό. Συγγνώμη. Στο μικρόφωνο μόνο. Νίκο. Απλά θέλω να. Κορακινέ Τζιωρό, στο όνομα. Απλά θέλω να σχολιάσω σχετικά με αυτό που λέμε, ότι ναι, μεν σαν συνολική επιβίωση, να το βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς θα ζήσει, ξέρω εγώ, μέχρι τα 80 του, ας το πούμε. Άλλο είναι να ζήσει μέχρι τα 80 του μια φυσιολογική ζωή, και άλλο από τα 68 του να αρχίσει να έχει προβλήματα από τοπική νόσο και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Σωστά. Κρατήστε λοιπόν την πρώτη μελέτη, την δεύτερη μάλλον, συγχωρέστε με, και για δείτε αυτή τη διαφάνεια. Πριν προχωρήσετε... Ναι, συγγνώμη. Δεν θυμάμαι καλά τα guidelines εδώ πέρα, διαφοροποιούνται καθόλου ανάλογα με το παθολογοανατομικό στάδιο, είναι ΣΤΑΦ3α ή ΣΤΑΦ3β, για τη συνολική επιβίωση. Στο ΤΑΦ3β δεν υπάρχουν τόσο πολλά. Στη συνολική επιβίωση δεν υπάρχει. Στο ΤΑΦ3β, αν θυμάμαι και εγώ καλά, από μνήμης, νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο debate για τη συνολική επιβίωση. Η συνολική επιβίωση αυτό αφορά στο ΤΑΦ3α. Στο ΤΑΦ3α. Και πάλι η συνολική επιβίωση, το cancer specific survival, αλλάζει στο ΤΑΦ3β. Αν θυμάμαι καλά, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος από μνήμης, η συνολική επιβίωση και στο ΤΑΦ3β πιθανόν να μην είναι διαφορετική. Ευχαριστώ. Για να δούμε λοιπόν όμως σε ΤΑΦ3 προστατικό καρκίνο από μία μελέτη, ένα update 2008. Για να διαβάσουμε ένα μεγάλο follow-up. Σε 11,5 χρόνια ο άρρωστός μας θα είναι νεότατος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν αφισβητείται μάλλον. Φαίνεται ότι θα έχουμε στο πρώτο τελικό σημείο της μελέτης, φαίνεται ότι είναι καλύτερο ακόμα και η ελεύθερη μεταστάσεων επιβίωση. Δηλαδή στους αρρώστους με άμεση επικουρική χημειοθεραπεία, οι 15 ετής, είναι 46%, που σημαίνει μετάσταση free survival, αυτό που λέμε δηλαδή, σε σύγκριση με 38%, ένα 8% παραπάνω, στους αρρώστους που είχαν μόνο παρατήρηση. Και τι παρακολούθηση και τίποτα άλλο. Και όχι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι όταν έγινε update η προηγούμενη μελέτη που σας έδειξα, ότι το overall survival, και εδώ είναι πολύ καλύτερο, 10% για την άμεση επικουρική θεραπεία, ακτινοβολία, σε σύγκριση με αυτούς που τους περιμέναμε. Ένα 10% μεγαλύτερη επιβίωση. Τι λέμε τώρα, γινόμαστε πιο ισχυροί σαν ομάδα. Μπαμπή, μας φτάνει. Κάτι είναι, σίγουρα. Αν ήμασταν έτσι κακοί, πολλοί και επιθετικοί, χωνεύαμε και τον συνάδελφο, βέβαια αυτό είναι πολύ σπάνιο, απλώς το συμβαίνει ελάχιστες φορές, πιθανόν να λέγαμε εδώ είμαστε.
να σκεφτούμε, μιλάμε για μια μελέτη που αρχικά έδειξε άλλο, τώρα δείχνει κάτι άλλο και είναι μία μελέτη. Ίσως στο μυαλό μας να θέλαμε και άλλες μελέτες. Αλλά σίγουρα είναι ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο. Επομένως, όπως και στις προηγούμενες, το πρώτο κομμάτι της προηγούμενης διαφάνειας δεν άλλαξε ακόμα και σε μεγαλύτερο follow-up. Και επομένως αυτό κρατήστε το, είναι ένα βασικό κριτήριο της υπεράσπισης που θα κάνει ο Μπάμπης αύριο το πρωί. Κατοχυρώθηκε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εφόσον θέλει εθελοντικά, πείτε μου. Άλλο εδώ πέρα ζήτημα όμως. Δηλαδή θα μπορέσουν να μας πούνε ότι θα πρέπει να κάνουν ένα σχή μεγάλος αριθμός ακτινοθεραπεία. Μπράβο. Με ένα τεράστιο κόστος για τη χώρα. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσουμε εμείς 1 εκατομμύριο π.χ. ευρώ. Σωστά. Να ακτινοβοληθούν, ξέρω εγώ, 120 Σωστά. άτομα για να σωθεί ένας. Δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί το έχω παρακάτω. Λέω π.χ. Αλλά είναι αλλά πολύ αυτό σωστό. Αυτό είναι ένα point πολύ ισχυρό. Είναι απόλυτα σωστό. Αν και πόσο μας ενδιαφέρει σε γιατρούς το οικονομικό κομμάτι. Μια μεγάλη ερώτηση. Ίσως και να έπρεπε. Ίσως και να μην έπρεπε. Εγώ δεν έχω καταλήξει. Και πώς θα ταλαιπωρηθούν. Και πώς θα ταλαιπωρηθούν, θα το δούμε. Πόσοι θα έχουν τοξικότητα 3 μετά από την ακτινοβολία. Για να δούμε τις επόμενες διαφάνειες. Όπως είπε ο κ. Χατζηχρήστου, σας βεβαιώνω, δεν έχει δει τα slide. Ελπίζω ότι δεν τα έχει δει από μένα, δηλαδή είναι σίγουρο αυτό. Και επίσης, από κανέναν είναι σίγουρο. Όντως, οποιαδήποτε θεραπεία κάνουμε, πρέπει να την κρίνουμε ανάλογα με τις παρενέργειες, την ποιότητα ζωής και φυσικά τη σχέση του κόστους και του αποτελέσματος. Ο άρρωστός μας θα έχει από την άμεση επικουρική ακτινοβολία παρενέργειες. Grade 3, σε ένα μικρότερο από το 5%. Αρχίζουμε και βλέπουμε τώρα εμείς το ποτήρι διαφορετικά από ό,τι το βλέπαμε. Δηλαδή το 10% μας φαινόταν μεγάλο, τώρα το μικρότερο, το 5% μας φαίνεται μικρό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, γιατί δεν είμαστε κακοί, είμαστε γιατροί, ότι και του ένα grade είναι ενοχλητικές για τον άρρωστο. Οτιδήποτε καινούριο είναι ενοχλητικό για τον άρρωστο. Και το 2 grade είναι ενοχλητικό για τον άρρωστο. Μην κοροϊδευόμαστε. Το grade 3 όμως είναι μικρά τα ποσοστά. Και το ερώτημα είναι, όταν πούμε στον άρρωστό μας θα κάνουμε επικουρική ακτινοθεραπεία, γιατί πιθανότητα να σου αυξήσω 10% την επιβίωση. Αλλά έχεις μια πιθανότητα κάτω από το 5% να έχεις σοβαρές παρενέργειες από αυτή την ακτινοβολία. Ένας 41χρονος, τι θα απαντούσε, Χαρή? Μπαίνει το ερώτημα του προφίλ και τον τρόπο ζωής που κάνει ασθενής. Δηλαδή είναι πολύ νέος, είναι δραστήριος, έχει κάνει το 6-6-6 χρόνια από πολλές γυναίκες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, περιμένει να ζήσει. Άρα είναι και το προφίλ λιγάκι τώρα εδώ μέσα που θα μπλεχτεί. Μην ξεχνάς όμως, Χάρη, ότι ο άρρωστος παραπονέθηκε ότι δεν έκανε λεφαδενικό καθαρισμό και επικουρική ακτινοθεραπεία μετά. Παραπονιέται γι' αυτό. Γιατί θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα τώρα. Δεν θα είχε 1,5 PSA στα 4 χρόνια. Άρα στο πίσω μέρος του μυαλού του πάει περίπατο η αισθητική του λειτουργία. Δεν ενδιαφέρει πολύ. Και μην ξεχνάς ότι παραπονιέται ενώ έχει συμπτώματα από την ακτινοβολία. Έχει συμπτώματα ο άρρωστός μας. Άρα η φοβία του για την νόσο του, για το ογκολογικό, είναι όσο μεγάλη θα ήταν και η δική μας. Χωρίς να τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και Χατζηχρήστου. Μία ερώτηση. Θα σκεφτόταν κανένας, ας το βάλουμε έτσι έστω και κακός, για να το τονίσω, σε δικό του άνθρωπο ή στον εαυτό του, χτύπα ξύλο, έπαιρνε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, γιατί το πρόβλημα είναι ότι πήρε το αποτέλεσμα και έχει γίνει εγχείρηση. Αυτό είναι. Να πας και να πεις, Ανδρέα, χτύπα μου και μία λεφαδενοκτοβίλα παροσκοπική, δεν μπορώ να ζω με αυτές τις ανησυχίες για να καταλήξω. Έχει νόημα. Μ' αρέσει ο κ. Χατζηχρήστου, γιατί παρόλο που φοράει κόκκινο περιλέμιο, είναι υπέρ μας. Πολύ. Είναι πολύ μπλε. Είστε με τους λίγους. Καλό είναι αυτό, αρκεί να έχουν δίκιο. Δεν είναι κακό κανείς να είναι με τους πολλούς, αρκεί και αυτοί να έχουν δίκιο. Αναπάντητο ερώτημα. Είναι δύσκολη η απόφαση. Δεν είναι τόσο εύκολη. Εμείς κλείνουμε ότι αυτός ο άρρωστος πρέπει να είχε
επικουρική ακτινοθεραπεία. Η ποιότητα ζωής του. Σίγουρα έχουν προβλήματα από το έντερο τα δύο πρώτα χρόνια, φθήνουν όμως. Και σίγουρα έχουν σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα ένα ποσοστό αυτών των αρρώστων προβλήματα όσον αφορά την επιτοκτικότητά τους, τη συγνουρία τους. Φαίνεται ότι από την μελέτη δεν υπήρξαν διαφορές, κύριε Χατζηχρήστου, στη δική της λειτουργία. Ειδικά σε αυτούς που δεν είχαν και πριν. Εντάξει, ναι, αλλά και σε αυτόν που είχε πριν. Και επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να στεκόμαστε στον άρρωστο, κάθε έναν άρρωστο ξεχωριστά. Ο άρρωστος μας δεν ήρθε παραπονούμενος γιατί δεν έχει καλή στήση ή γιατί τσούζει και πηγαίνει και σηκώνεται κάθε μια μισή ώρα ή μία ώρα το βράδυ. Ήρθε γιατί το PSA του ανεβαίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, στο μυαλό του, αυτό είναι που τον καίει. Παρενέργειες είναι λιγότερο που τον καίνε. Το cost effectiveness, το έθεσε ο κ. Χατζηχρήστου, φαίνεται από τις δύο μελέτες ότι θα πρέπει να υποβάλουμε σε ακτινοθεραπεία 4 για να μην έχουμε βιοχημική υποτροπή σε έναν. Θα το υπερασπιστεί αύριο η υπεράσπιση. Και τελικά, όπως συζητάμε καμιά φορά με τους αρρώστους μας, θα χειρουργηθείτε, θα κάνετε ένα μεγάλο ή μικρό χειρουργείο και έχετε μια πιθανότητα 1% ή 2% να πεθάνετε από την κυστεκτομή. Γιατρέ μου, μικρό το ποσοστό. Αλλά γιατί μου το λέτε? Γιατί για το γιο σας ή τη σύζυγο το ποσοστό είναι 100%. Και φυσικά για τον ίδιο τον άρρωστο. Επομένως, στατιστική είναι καλή, όλοι ακολουθούμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, αλλά πρέπει να το σκεφτόμαστε πολύ καλά τον συγκεκριμένο άρρωστο που έχουμε απέναντί μας. Κύριε Χατζηχρήστου, ένα σχόλιο. Μεγάλο ή μικρό, πώς σας φαίνεται? Αξίζει τον κόπο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αξίζει τον κόπο. Είναι κάποιος που πιστεύει από την ομάδα μας το αντίθετο? Υποστηρίζω το ίδιο. Απλά θέλω να τονίσω το εξής εδώ, ότι νομίζω κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να αποφασίσει κάποιος οικονομολόγος το αν θα είναι μέσα ένας μέσα στους 4 που θα ζήσει, θα πεθάνει. Αυτό νομίζω ότι είναι ισχυρό. Ενισχύει την άποψή μας, αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Ελπίζω ότι στη δικιά μας, γιατί είμαστε συνομήλικοι με τον Γιώργο και με τους περισσότερους δηλαδή, στη δικιά μας καριέρα δεν θα αναγκαστούμε να καθοδηγηθούμε από νόμους που θα βασίζονται στο πόσο ακριβή ή φτηνή είναι μία μέθοδος. Θα έπρεπε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε αυτό το δίλημα. Τι λέτε, κύριε Χατζηχρήστου? Στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι, ναι, αυτό είναι όντως, είναι θέμα ηθικής περισσότερο, έτσι. Αλλά είναι μη ρεαλιστικό. Δηλαδή, με την έννοια ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σαφέστατα επηρεάζουμε. Γιατί αλλιώς υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες το ίδιο μπορεί να πει κάποιος για το 1 στα 100, ή 1 στα 1000, ή 1 στα 5000, ή 1 στα 10.000. Οπότε εκεί πέρα θα πρέπει να αρχίσουμε. Γιατί δηλαδή να κάνουμε τώρα, πήγε μόλις από τα 50 στα 40 ο έλεγχος του PSA, και γιατί να το βάλουμε και από τα 30? Υπάρχει ένα περιστατικό που θα τύχει στον κόσμο. Δηλαδή δεν έχει τέλος το παιχνίδι. Αυτό είναι το θέμα. Μπορώ, χωρίς να θέλω να επηρεάσω, να τον πληρώσω αργότερα. Έχουμε το νομικό στην αίθουσά μας. Μπορώ να ρωτήσω πόσο θα επηρέαζε τη σκέψη σας ότι το οικονομικό κομμάτι. Έχετε έναν άρρωστο που θα έρθει και θα παραπονείται ότι δεν με έκανε καλά ο γιατρός μου, γιατί πιθανόν να σκεφτότανε, συγχωρέστε με στην προηγούμενη διαφάνεια, ότι έλα μωρέ, θα ρίξω και έξω το κράτος για να κάνω 4 ή 14 ή 1. Καταρχήν επιτρέπεται αυτό και είναι πολύ θεμητό, γιατί εδώ δεν είμαστε δικαστήριο, χρησιμοποιούμε ένα θεατρικό τρόπο. Σωστά, έτσι είναι, απόλυτα. Για να εκπαιδευτούμε και για να περισσότερο να προβληματιστούμε και μέσα από αυτή να μοιραστούμε και εμπειρία.
Όπως επίσης και οι οδηγίες που έχουν δοθεί στον κύριο Ταγαρά είναι ότι θέλουμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και δεν θέλω επουδενή λόγο οποιοδήποτε νόμο ή άρθρο ή οτιδήποτε. Άρα θέλουμε, μας ενδιαφέρει εδώ πέρα σχολείο και μας ενδιαφέρει τρόποι σκέψης. Σωστά. Και ως ένας άνθρωπος με διαφορετικό τρόπο σκέψης, με μια διαφορετική κουλτούρα και παιδεία, καταθέτει την άποψή του. Και απλά, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, είναι ότι δεν ζητάμε να μας αποδείξει ή το άσπρο ή το μαύρο. Δεν υπάρχει πιθανότατα, υπάρχει πολύ γκρι. Μας ενδιαφέρει απλώς η άποψη να δούμε πώς σκέφτεται ένας μη γιατρός. Το ίδιο και ο κύριος Βαϊδάκης, βεβαίως. Σωστό. Ναι, θα ήθελα τη γνώμη και των δύο. Ναι, για έναν νομικό, έτσι, το επιχείρημα το οικονομικό αυτό θα τον σόκαρε. Μάλιστα. Λέω μόνο αυτό σήμερα, μάλιστα. Μπορώ να το ξαναπώ, μάλλον πρέπει να το ξαναπώ και αύριο, αλλά ένα επιχείρημα τέτοιο και δι' εκ των υστέρων διατυπούμενο θα τον σόκαρε. Μάλιστα. Και δι' εκ των υστέρων, γιατί όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Έτσι είναι το σωστό. Ναι, και εκ των προτέρων, αν ένα τέτοιο επιχείρημα διατυπωθεί, πάλι ενοχλεί. Σωστά. Αλλά αν ο άραστος δεν είχε τίποτα... Αυτό είναι... Δεν θα φτάναμε. Διαφορετικό θέμα συζήτηση, ναι. Αλλά μιλώντας ακόμη σε μια, θα έλεγα, ντεπλάνο συζήτηση, μιλώντας θεωρητικά ακόμη, το κριτήριο το οικονομικό ενοχλεί πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Βασίλη, να προσθέσω κάτι. Όχι. Συνέχισε. Έχει μικρόφωνο. Αν ο ασθενής αυτός ήταν καπνιστής, παχύσαρκος, θα τον αντιμετωπίζαμε έτσι? Θα λέγαμε ότι αξίζει, ερώτηση. Δεν αξίζει. Εννοεί επειδή δεν θα έχει προσδόκιμο, γιατί είναι παχύσαρκος καπνιστής και μπορεί να πάθει κανένα έμφραγμα. Θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Κύριε Χατζηχρήστου. Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Χατζηχρήστου? Συγγνώμη. Θέλω να κάνω μια ευθεία ερώτηση. Μια ευθεία ερώτηση προς τον Βασίλη. Έχει τίποτα με τους παχύσαρκους? Να ξέρω δηλαδή, γιατί πρέπει. Υπέρβαρος. Σε παρακαλώ, διόρθωσέ το. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επηρεάζει, ίσως όχι από την νομική άποψη, αλλά από την ιατρική άποψη, επηρεάζει το προσδόκιμο επιβίωσης των αρρώστων μας και υπάρχει και στα guideline μας. Αλλά ακόμα και ένας παχύσαρκος, υπερτασικός, 49χρονος, Βασίλη, μπορώ να παρέμβω, να τον κάνω αδύνατο, να του σταματήσω το κάπνισμα, να του φτιάξω την υπέρταση. Όχι, για λόγο της συζήτησης. Κύριε Βαϊδάκη. Να σας πω για προσωπική μου αγωνία. Τα τελευταία χρόνια συζητιέται ακόμα να τοποθετηθούν στα νοσοκομεία μάνατζερς οι οποίες θα αποφασίζουν εάν χρειάζεται μία εξέταση ή όχι. Είχα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να φύγω από την κλινική πριν μπουν οι μάνατζερς και αρχίσουν να μου λένε όχι, δεν πρέπει να κάνεις θυρεοειδή στον τάδε άρρωστο, διότι δεν έχει πιθανότητα ή θα κάνεις μόνο το TSH και όχι το TAF3, TAF4 και όλα αυτά που ισχύουν σε κάποιες άλλες χώρες. Θεωρώ ότι είναι ο γιατρός, και αν ακόμα το κράτος κάνει κοινωνική πολιτική και λαμβάνει υπόψη του το κόστος και τα ωφέλη, ο γιατρός σαν άτομο δεν έχει δικαίωμα να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή το cost benefit. Έχει υποχρέωση να υποστηρίξει τον ασθενή του, έχει υποχρέωση ακόμα και αν είναι ένα στα χίλια. Μην ξεχνάτε ότι μερικές αρρώστιες... Αύριο το πρωί σας θέλω εδώ σας θέλω. Η έλλειψη βιταμίνης K, για παράδειγμα, που κάνει ένα περίεργο σύνδρομο, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, το θυμάσαι, σταμάτη. Αναφέρεται σε 0, τόσο στα εκατομμύρια. Στο εκατομμύριο, όχι στο χίλια, στο εκατομμύριο. Παρ' όλα αυτά, στις ΗΠΑ υπάρχει ειδικό κέντρο, το οποίο ασχολείται με αυτό, παίρνει χρήματα και κάνει μελέτες και μαζεύει από όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί λοιπόν να πει τόσο στενά το cost benefit. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Μιλάτε για οικονομικά. Ναι. Σταμάτης Παπαχαρίτου. Είμαι βιολόγος αναπαραγωγής. Έχει νομίζω μια διαφορά αυτή η ιστορία με το οικονομικό. Άλλο να πεις ότι είναι εισηγμένος στο νοσοκομείο ασθενής και πληρώνει το νοσοκομείο, και άλλο να έχεις έναν γιατρό ο οποίος ζητάει πάρα πολλές εξετάσεις, τις οποίες επιβαρύνει την τσέπη του ασθενή. Ή του ζητάει να κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα πληρώνει ο ασθενής. Και μπορεί να πάει σε έναν άλλο γιατρό ή να το συζητήσει κοινωνικά και να πει ότι αυτός ο γιατρός με εξάντληξε οικονομικά μόνο και μόνο επειδή υπήρχε μια τόσο μικρή πιθανότητα. Σταμάτη μου, να πω μόνο, κύριε Χατζηχρήστο, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή λεπτομέρεια.
Είναι όντως ένα άλλο θέμα, αλλά είναι τόσο δύσκολο να μετρήσεις το direct και το indirect cost, αυτό το οποίο μιλάς, που πίστεψέ με, όταν θέλησα να ασχοληθώ ή ένα άλλο αντικείμενο της ουρολογίας, είπα, αποκλείεται να το κάνω. Δεν γίνεται. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Προχωράω λοιπόν και... συγχωρέστε με. Όχι, με το νομικό θέλω να τα έχω καλά, να ξέρετε, δηλαδή, έτσι. Πάντα χρήσιμο είναι. Πάντα. Και εμείς με τους ουρολόγους. επειδή είπα πριν, πήρα το λόγο και είπα ότι ένα τέτοιο επιχείρημα θα σόκαρε, να προσθέσω ότι και το άλλο επιχείρημα, δηλαδή το επιχείρημα που συνδέεται με, τα προσωπικά, με την προσωπική κατάσταση κάθε ασθενούς, αν είναι παχύσαρκος, αν καπνίζει, αν έχει δηλαδή κάποια άλλα στοιχεία που τον θέτουν ούτως ή άλλως σε μια κατάσταση πιο επικίνδυνη, και αυτό θα σόκαρε ακόμη τις σχολές νομικής σκέψης που τουλάχιστον έχουμε στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και αυτές μπορεί να αλλάξουν και φοβούμαι ότι θα αλλάξουν στο μέλλον. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα θα σόκαρε. Δηλαδή, σε νομικό πεδίο, φαντάζομαι και σε ελληνικά και σε εθνικά ευρωπαϊκά δικαστήρια και σε διεθνή ευρωπαϊκά δικαστήρια, όποιος διατύπωνε ένα τέτοιο επιχείρημα πηγαίνει με μια χαμένη υπόθεση. Σας θέλω μαζί μου αύριο το πρωί, νομίζω. Αλλά δεν θα ξαναπάρω το λόγο σήμερα, τώρα. Όχι, δηλαδή. Βεβαίως. Διότι βεβαίως. Υπάρχει μια αρχή ισότητας όπλων στα νομικά και αμαροληψίες δεν πρέπει να δίνουν αφορμή. Στην εποχή που δεν πήρα το λόγο δίπλα, όχι, το ναι. Πήρα ήδη λίγο. Έχετε δίκιο. Μετά θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Πριν όμως αποχωρήσει, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν το ξέρει. Μετά από αυτό το φροντιστήριο που άκουσε τόσο πολλά από τόσους ουρολόγους, είναι αδύνατο, πιστεύω, να βρει ουρολόγο να τον δεχτεί. Τον δέχεται κανένας που ξέρει τα πάντα τώρα. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, να προχωρήσω στη διαφάνεια και νομίζω θα δείξουμε και παρακάτω. Υπάρχει μια μεγάλη μετανάλυση... Είναι 10 βέβαια, έτσι. Είναι 10. Συγχωρέστε με, μας κλέψαν λίγο το χρόνο. Διονύσης έχει κάνει και μερικές διαφάνειες, οι οποίες δεν θα τις δείξω καθόλου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Απλώς να πούμε, θα σας πω, συγχωρέστε με, θα σας πω μόνο... Όχι, δεν βιαζόμαστε, από ό,τι βλέπω κανένας δεν θέλει να φύγει και αυτό είναι πολύ, πολύ ευχάριστο για όλους μας. Κάποιος αποχώρησε ήδη. Μη γιατρός, ευτυχώς. Μη γιατρός, ευτυχώς. Όλους γιατρός, ίσως. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε για το Cochrane Analysis, έχει τις μετα-ανάλυσεις, υψηλό level of evidence. 2006. Η μελέτη που σας έδειξα προηγουμένως είναι 2008. Άρα δεν έχει μπει στο Cochrane Analysis. Και υπάρχει, και αν δείτε τα guidelines, και αυτό είναι από τα guidelines, ότι πιθανόν σε αυτόν τον άρρωστο, αν του δίναμε μόνο θεραπεία με μπικαλουταμίδη, και πάλι θα είχαμε αύξηση του διαστήματος του ελεύθερου υποτροπής. Φαίνεται ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς τους αρρώστους. Δεν θα μείνω καθόλου στη διαφάνεια αυτή. Τώρα, οι άλλες θεραπευτικές επιλογές που δείξαμε στην αρχή, και θα τις περάσω λίγο πιο γρήγορα, γιατί νομίζω ότι το debate εκεί πρέπει να καθίσει. Δηλαδή, αν θα κάναμε άμεση σε συνδυασμό βράχη ή μακροχρόνια ορμονοθεραπεία. Τα μόνα δεδομένα είναι από αυτή τη μελέτη που εκτός από την εκτινοθεραπεία, όσοι έλαβαν ορμονοθεραπεία είχαν καλύτερη πενταετή και δεκαετή επιβίωση στο TAF3 και βλέπετε τα νούμερα. Επομένως, πιθανόν να θέλουμε και σε αυτούς τους αρρώστους να δώσουμε με TAF3α νόσο, να δώσουμε και ορμονοθεραπεία, να μπούμε δηλαδή και στη μία επόμενη επιλογή. Τελικά, γιατί το level of evidence έχει μεγάλη αξία για να πάρουμε μια απόφαση και να μην φοβόμαστε, θα μου επιτρέψει την έκφραση, το νομικό, να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας, γιατί τελικά νομίζω ότι όλοι έτσι πρέπει να δουλεύουμε, ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό για τον άρρωστο, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Υπάρχει πολύ μεγάλη μελέτη στην Αγγλία, τη συζητάγαμε με τον έναν πολύ καλό και αξιόλογο καθηγητή που έτυχε να δουλέψω μαζί του. Από τότε την σχεδιάζανε, radicals, μετά από ριζική προστατεκτομή, τυχεοποιούν με διάφορους τρόπους, ούτε και εγώ τον ξέρω, δεν σε βάθος τη μέθοδο της τυχεοποίησης, αλλά αυτό πιθανότατα μετά από 10 χρόνια να μας δώσει την απάντηση προοπτικά τυχεοποιημένα, με υψηλό level of evidence, ένα β, πρέπει ή δεν πρέπει, και σε ποιους πρέπει ή σε ποιους δεν πρέπει.
Τελειώνοντας, θα σας δείξω αυτές τις διαφάνειες, γιατί είναι σίγουρο ότι θα τις υποστηριχτούν σε ασθενείς με ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και ΤΑΦ3 παθολοτομικό στάδιο νεόπλασμα. Φαίνεται ότι με ένα καλό PSA τον πρώτο μήνα μετά τη ριζική προστατεκτομή και υψηλού κινδύνου αρρώστους, μπορούμε να κάνουμε, και αυτά είναι guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, είτε άμεση ακτινοθεραπεία μετά την ανάκτηση της εγκράτειας, ο άρρωστος μας την είχε, είτε παρακολούθηση σε αυτόν τον άρρωστο, και να επέμβουμε ακόμα και σε αυτό. Νομίζω ότι ο πρώτος μας γιατρός έχει κάνει σφάλμα, γιατί δεν συζητείται εκτενέστατα, τον άφησε να πάει το PSA του πάνω από τη μονάδα. Το PSA εδώ συνήθως είναι στο... Ξεκινάμε γρήγορα την ακτινοθεραπεία διάσωσης. Όσο δεν θα μπω στις επόμενες διαφάνειες, είναι για το πώς πρέπει να είναι αρκετές, είναι για το πώς πρέπει να παρακολουθούμε τον άρρωστο με την υποτροπή, πώς θα διακρίνουμε αν είναι βιοχημική ή απομακρυσμένη τοπική υποτροπή ή απομακρυσμένη μετάσταση. Νομίζω ότι είναι έξω και από το αντικείμενό μας. Και θα ήθελα έναν εθελοντή για αύριο το πρωί να διαλέξουμε μαζί μερικά slide και να υπερασπιστούμε τον άρρωστο. Δεν θα έλεγα ποτέ να επιτεθούμε στον πρώτο γιατρό, γιατί κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να επιτίθεται σε συνάδελφο ή γενικότερα να επιτιθέμεθα σε άλλα όντα. Απλώς θα έλεγα ότι να υπερασπιστούμε τον άρρωστο. Υπάρχει ένας εθελοντής. Δεν είναι κακό, ο εθελοντής θα παρουσιάσει, εμείς θα τον στηρίξουμε από κάτω. Αύριο δηλαδή θα έχει κάποιες διαφάνειες και θα πει ένας από κάθε ομάδα. Πρώτα το κατηγορό, μετά η υπεράσπιση. Σωστά. Μετά θα γίνουν ερωτήσεις από τον κύριο Ταγαρά και μετά οι δύο οι οποίοι συντονίζουν θα μπορεί επικουρικά εμείς να προσπαθήσουν να φτάσουν σε ένα κονσένσους. Σωστά. Με την νομική και ψυχιατρική διάσταση περιλαμβανομένων, όπου η νομική είναι σαφής, η ψυχιατρική διάσταση είναι το συναίσθημα στην ουσία και η λογική και όλο αυτό του ασθενή. Κύριε αυτό εννοούμε ψυχιατρική διάσταση. Πριν μου πει κάποιος ποιος είναι ο εθελοντής, κύριε Χατζηχρήστου, είχαμε στην αρχή κάποιους συναδέλφους που είπαν εγώ θα τον παρακολουθώ σαν τον άρρωστο. Να ξεκινήσω από το σπίτι μας πρώτα. Σας έπεισα για κάτι διαφορετικό. Και μετά, ανάλογα με τη βιοχημική υποτροπή. Είναι κάποιος, ρωτάω, δεν είναι κακό, μπορεί να μην έπεισα κανέναν. Ίσα-ίσα να σας αντέστρεψα και αύριο να είμαι μοναδικός. Να ξαναδούμε εκείνη τη διαφάνεια με τις τέσσερις επιλογές και να ψηφίσουμε ξανά. Σωστά. Το τελευταίο που είχαν εδώ τα guidelines, δεν είναι. Το γράφουν, αλλά η πραγματικότητα μπορεί να είναι άλλη. Τα guidelines, επαναλαμβάνω. Οικονομικά έχουμε καλύτερο. Ναι, είναι μια άποψη. Και ποιες διαφάνειες θα παρουσιάσει αύριο? Ναι, θα το συζητήσουμε, γιατί δεν θέλω να παρουσιάσω πέντε διαφάνειες όπως είπα. Δεν θέλω να παρουσιάσουμε όλη την. Γιατί εναλλακτικά, αν θέλετε, τα παρουσιάζουμε όλα και κάποιος σχολιάζει. Αλλά νομίζω ότι θα πάρουμε τις πέντε διαφάνειες της υπεράσπισης. Δηλαδή, δεν θα πω. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Ποιος θα έκανε μόνο παρακολούθηση στον άρρωστο? Το άμεσα, πόσο άμεσα το εννοούμε? Τι εννοείς άμεσα? Το άμεσα σε πόσο χρόνο μετά τη ριζική? Μόλις πάρει ο άρρωστος μας την εγκράτεια. Όταν ο άρρωστος σου πει είμαι εγκρατής, κάνεις επικουρική ακτινοθεραπεία. Ποιοι ψηφίζουν το ένα? Δύο. Κάτι κάναμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι λάθος απαραίτητα, θα το δούμε. Ποιοι ψηφίζουν το δύο και το τέσσερα? Γιατί φαντάζομαι το τρία μάλλον δεν το ψηφίζει κανένας. Ωραία. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι είναι πιο πολλοί, βέβαια. Ελπίζω να γίνει ratio και όχι... Ωραία. Και θέλω έναν εθελοντή. Φέρτε μου μια μαύρη κουκούλα να πω εδώ, αυτός είναι εθελοντής. Ποιος θα ήθελε? Μπάμπι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι... Εάν δεν θέλει κάποιος άλλος... Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως σε κάθε ομάδα υπάρχουν τρεις που θα παρουσιάσουν. Έχουμε αύριο στήση, μεθαύριο έχουμε ακράτεια. Μήπως θα ήθελε κάποιος? Ναι, εάν κάποιος θέλει. Το λέω λόγω του ότι ξέρω την ενασχόληση του Μπάμπη και μήπως θα προτιμούσε να μην είναι κάθε μέρα ο ίδιος. Βασίλη, προφανώς είμαστε τόσοι. Η ενασχόληση του Μπάμπη είναι. Συγχωρέστε με γιατί δεν. Μπάμπη. Στη δική διαταραχή. Ωραία. Βασίλη.
Θα μου κάνεις τη χαρή. Το τζίμπησα. Δεν μπορεί να μου πει όχι, το ξέρω. Δεν μπορεί να μου πει όχι. Δεν μπορεί να είναι. Α, δεν μπορεί να είναι. Είναι εκπαιδευτής. Θεωρητικά. Συγγνώμη. Γι' αυτό μου χαμογελάει τόσο ευχάριστη και μου λέει ναι, βεβαίως, τι θέλεις, Αντρέα. Κάποιος άλλος, συνάδελφος. Δεν είναι κακό, παιδιά, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, θέλω να πω κάτι, γιατί σε αυτή τη θέση που είστε εσείς είμαστε κι εμείς ακόμα και βρεθήκαμε... Είμαστε, ναι, ακόμα, γι' αυτό λέω ακόμα. Και απλά να πω ότι δεν έχουμε, αυτό πήγαινα να πω, δεν έχουμε ξεπεράσει το άγχος της παρουσίασης κανένας από εμάς και της έκθεσης. Εγώ δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, για να είμαι ειλικρινής, και δεν νομίζω. Καλό ίσως είναι να μην το ξεπεράσω ποτέ. Για να βελτιώνουμε. Στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι ένα είναι σίγουρο ότι οι μαθητές είμαστε μια ζωή. Δάσκαλοι, ίσως κάποιες στιγμές πετυχαίνουμε να γινόμαστε. Ελάχιστες. Γιώργο, το παρουσιάσουμε παρέα. Το παρουσιάσουμε παρέα με τον Γιώργο. Θα ήθελα ο Γιώργος να μείνει λίγο για να διαλέξουμε μερικές διαφάνειες. Και αύριο το πρωί αρχίζουμε τι ώρα. Γιώργο, έχεις αυτοκίνητο.